Οι αστυνομικοί του Ηρακλείου και όχι μόνο της Κρήτης θα έλεγα, άφησαν στην άκρη άδειες, ρεπό, οικογένειες, βγήκαν στο δρόμο για να βοηθήσουν το συνάνθρωπο στις χιονισμένες και αποκλεισμένες περιοχές του Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης γενικότερα. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Γιώργο Πικράκη, είναι μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Κύριε Πικράκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ήταν ένα δύσκολο τρίμερο για όλους, ένα δύσκολο τρίμερο για τους ενστόλους, ένα δύσκολο τρίμερο για τους αστυνομικούς. Και έπεται και συνέχεια βέβαια. Όπως πολύ σωστά, εμείς αυτό το τρίμερο και το φαινόμενο συνεχίζει και είναι σε εξέλιξη. Ούτε αργία ζήσαμε, ούτε άδειες, ούτε ρεπό. Απέναντίας, τα γραφεία άδειασαν. Σχεδόν όλοι οι συνάδελφοί μας έχουμε βγει στους δρόμους. Κύριο μέλημα της αστυνομίας σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σε συνεργασία με τοπική αυτοδιοίκηση, με περιφέρεια, πολιτική προστασία και άλλους συναρμόδιους φορείς, να πέσει μεγαλύτερη προσοχή όσον αφορά το οδικό δίκτυο, ανάλογα με τις συνθήκες να γίνονται εκτροπές, να δίνονται οδηγίες στους οδηγούς ώστε με ασφάλεια να κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο. Επίσης δεν είναι λίγες φορές που οι συνάδελφοί μας έχουν κάνει απεγκλωβισμούς ατόμων, διότι καλός ή κακός η αστυνομία φτάνει πάντα πρώτη, είναι στιγμή του δόρατος. Ήταν ένα πολύ δύσκολο τρίμερο. Ευτυχώς η τοπική αστυνομία του Ηρακλείου έδειξε για άλλη μια φορά το αξιόμαχο. Ανταπεξήλθε 100%, δεν υπήρχαν προβλήματα. Είχαμε απόλυτη συνεργασία και με τους πολίτες και με τους υπόλοιπους φορείς. Και πιστεύω ότι σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας, το Ηράκλειο στάθηκε στο ύψος του. Και το αναγνωρίζει και ο κόσμος, βέβαια, και οι πολίτες. Αναστραφήκατε με οδηγούς και πεζούς, βέβαια, αυτό το τρίμερο και έπετε και συνέχεια. Δεχτήκατε και κλήσεις για βοήθεια και σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Σαφώς, ευπαθείς ομάδες. Το κρύο ήταν σφοδρό. Υπήρχαν άστεγοι. Με περιπολικά μεταφέρθηκαν σε δομές. Δόθηκαν ανθρώπινα βοήθεια από συναδέλφους μας σε άτομα που αυτές τις μέρες δεν είχαν ένα ζεστό μέρος ώστε να περάσουν κάποια βράδια κυρίως. Ευτυχώς η τοπική κοινωνία αγκαλιάζει το έργο της τοπικής αστυνομίας, το αναγνωρίζει, έχουμε πάρει πολύ θετικά μηνύματα, λειτουργούμε πολλές φορές και με το φιλότυπο και ελπίζουμε και η επίσημη πολιτεία να τα γνωρίσει επιτέλους, ώστε και ο αστυνομικός να πάρει επιτέλους αυτό που το αξίζει, την έμπρακτη αναγνώριση που λέμε τόσα χρόνια, ώστε το φιλότιμο που δείχνει ο αστυνομικός να φανεί ότι αναγνωρίστηκε από την επίσημη πολιτεία, από τους πρέπει να το αναγνωρίσουν, όχι μόνο από τους απλούς πολίτες. Και σε περιόδους κρίσεων, κύριε Πικράκη, και σε δύσκολες συγκυρίες, δύσκολη συγκυρία είναι αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο το οποίο βιώνουμε όλοι μας, επιβεβαιώνεται και αυτό το ανθρώπινο πρόσωπο που έχει αστυνομία. Το ανθρώπινο πρόσωπο, ευτυχώς, τουλάχιστον η τοπική αστυνομία μας το δείχνει. Ακόμα περισσότερο σε τέτοια ακραία φαινόμενα, τα οποία δεν έχουμε ούτε εμείς συνηθίσει. Πολλοί συνάδελφοι δεν τα έχουν αντιμετωπίσει, τα αντιμετωπίζουν πρώτη φορά, ανταπεξήλθαν και ευχαριστούμε όλους όσους στάθηκαν στο πλευρό μας. Μάλιστα, κύριε Πικράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.